Οι οικονομικές σύμβουλες δεν απευθύνονται μόνο στους πλούσιους. Στην πραγματικότητα, η σωστή καθοδήγηση νωρίς στην οικονομική σας ζωή μπορεί να έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επιτυχία σας. Οι περισσότεροι πλούσιοι ξεκινούν το οικονομικό τους ταξίδι ως άτομα με χαμηλότερη περιουσία. Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι, ωστόσο, δεν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη μεσαία τάξη. Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες έχουν σταματήσει να πληρώνουν προμήθειες σε μεσίτες για λογαριασμούς που θεωρούνται μικροί, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που κυμαίνονται από 100 έως 500.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν λιγότερα από αυτά, τα ελάχιστα, χρεώνουν μερικές φορές έως και 2% σε ετήσια τέλη, αν και το 1% είναι πιο τυπικό. Συνήθως, όταν ψάχνετε κάποιον να σας βοηθήσει με τον προγραμματισμό, το επίπεδο του ενεργητικού σας θα πρέπει να είναι περίπου στη μέση, γύρω στα 250.000 δολάρια. Καθώς τα περισσότερα επαγγελματικά προγράμματα ξεκινούν από αυτό το ποσό. Υπάρχουν όμως πολλά νέα προγράμματα που βοηθούν στον προγραμματισμό του τρόπου ζωής σε χαμηλότερα επίπεδα. Δεν έχουμε, παιδιά, όλοι τόσο μεγάλο νούμερα να ξεκινήσουμε. Όταν λοιπόν τώρα γίνεται αυτό, ο σύμβουλος σε χρεώνει είτε σε μηνιαία είτε, όπως είπαμε, σε ετήσια συνδρομή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ένας επενδυτής μεσαίας τάξης που είμαστε οι περισσότεροι και μικρότεροι για να βρει έναν καλό οικονομικό σύμβουλο? Οι ειδικοί, αν μπορεί να το πει κανείς, συνιστούν την κατανόηση κάποιων στοιχείων του κλάδου των χρηματοοικονομικών συμβουλών. Όπως είναι: πόσο θα σας στοιχήσει ένας οικονομικός σύμβουλος, πώς λειτουργούν οι αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων, πού να ψάξετε να βρείτε για έναν οικονομικό σύμβουλο, που ο οποίος όμως θα είναι και κοντά σας, έτσι. Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν βρίσκετε έναν τοπικό οικονομικό σύμβουλο, τι ερωτήσεις πρέπει να του κάνετε και πώς θα αποφύγετε να πέστε σε απατεώνες. Σήμερα λοιπόν στο κανάλι Επενδυτές Παγκόσμιας Κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα μιλήσουμε για κάποιες επιλογές για επενδυτές, όπως καταλάβατε, μεσαίας τάξης, που ψάχνουν να βρουν έναν οικονομικό σύμβουλο. Όλα ωραία και όλα καλά. Και όπως είπαμε, το νούμερο 1, ξεκινάμε. Πόσο θα σας στοιχήσει ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος? Αυτοί συνήθως χρεώνουν, όπως είπαμε, προμήθειες με βάση τα χρήματα που διαθέτεται με την εταιρεία τους, που ονομάζονται περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση. Ο μέσος όρος του κλάδου είναι περίπου, όπως είπαμε και νωρίτερα, 1% ετησίως, αν και ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθουν έως και 2% ετησίως. Αυτή η χρέωση συνήθως αφαιρείται από τους λογαριασμούς σας σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, αν έχετε, όπως είπαμε, 250.000 δολάρια με έναν σύμβουλο που χρεώνει 1% ετησίως, μπορείτε να περιμένετε να πληρώνετε 625 δολάρια κάθε 3 μήνες. Πώς λειτουργούν τώρα οι αμοιβές οικονομικών συμβουλών? Πολλές εταιρείες έχουν μια σειρώμενη κλίμακα για τις αμοιβές τους. Όσο περισσότερα περιουσιακά στοιχεία έχετε μαζί τους, τόσο χαμηλότερη είναι και η αμοιβή τους. Έτσι, ενώ τώρα το 1% είναι ο μέσος όρος για λογαριασμούς 1 εκατομμυρίου δολαρίων ή ευρώ ανάλογα, τα μικρότερα υπόλοιπα μπορεί να πληρώσουν πιο κοντά στο 1,2% κατά μέσο όρο. Οι μεγαλύτεροι λογαριασμοί θα μπορούσαν να πληρώσουν και 0,4% μόνο. Άλλοι σύμβουλοι, μόνο με αμοιβή, ενδέχεται να χρεώνουν ωριαία ή αναέργο. Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι που βασίζονται σε προμήθειες λαμβάνουν προμήθειες από τις επενδύσεις που πολλούν. Ορισμένοι σύμβουλοι, γνωστοί ως σύμβουλοι βάσει αμοιβών, χρεώνουν τόσο αμοιβή όσο και προμήθειες. Ορισμένοι σύμβουλοι, βέβαια, περιλαμβάνουν οικονομικό προγραμματισμό στις αμοιβές τους για την διαχείριση των επενδύσεών σας, ενώ άλλοι χρεώνουν ξεχωριστή αμοιβή για συμβουλές. Όσο για το ποσό που θα πληρώσετε, θα διαφέρει ανάλογα με το που ζείτε και το εύρος της εργασίας που ζητάτε. Ορισμένοι σύμβουλοι μπορεί να χρεώσουν μερικές χιλιάδες δολάρια για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άλλοι μπορούν να χρεώνουν και 100 δολάρια, 400 δολάρια την ώρα για να παρέχουν οικονομικές συμβουλές. Φυσικά, αυτά είναι στα πολύ πολύ μεγάλα ποσά. Οι περισσότεροι σύμβουλοι, μόνο με αμοιβή, χρεώνουν ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία και επομένως έχουν ελάχιστα όρια που πρέπει να έχει ένα άτομο στον επενδυτικό του λογαριασμό, προτού καν θεωρήσει το άτομο του αυτό ως πελάτη. Πόσο είναι αυτό το ελάχιστο? Διαφέρει φυσικά, αλλά συχνά θα χρειαστείτε τουλάχιστον 50.000 δολάρια ή ευρώ, ας πούμε, πριν πολλοί σύμβουλοι σκεφτούν να συνεργαστούν μαζί σας. Δεν μπορείς να πας με 500 ευρώ ούτε με 5.000 ευρώ. Υπάρχουν άλλου είδους πράγματα που μπορείς να κάνεις με τέτοια ποσά. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι της μεσαίας τάξης αποκλείονται αυτόματα από την υπηρεσία αυτή, καθώς δεν έχουν αρκετά χρήματα να επενδύσουν ώστε να μπορέσουν να τα διαχειριστούν αυτές οι εταιρείες. Πού θα ψάξετε τώρα για να βρείτε έναν οικονομικό σύμβουλο που είναι και κοντά σας για να μπορείτε να τον βλέπετε και να μιλάτε και να συνοήσετε? Υπάρχουν λοιπόν πολλά μέρη για να αναζητήσετε έναν οικονομικό σύμβουλο. Χρησιμοποιήστε μια διαδικτυακή αναζήτηση συμβούλων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναζήτηση για να βρείτε συμβούλους στην περιοχή σας και να μάθετε περισσότερα για τις ειδικότητες αλλά και την εμπειρία τους.
Ρωτήστε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους για συστάσεις. Θα είναι πιο πιθανό να βρείτε κάποιον που να συνεργαστεί μαζί σας εάν οι φίλοι, τα μέλη της οικογένειάς σας ή οι συνάδελφοί σας βρίσκονται ήδη σε παρόμοια φορολογική κατηγορία με εσάς. Και φυσικά θα πρέπει να ερωτηθούν για τις υπηρεσίες που έλαβαν και αν οι προσδοκίες τους από τον σύμβουλο έχουν ικανοποιηθεί και ήταν ευχαριστημένοι. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου ως μια οικονομικά αποδοτική επιλογή. Για παράδειγμα, με τα Swap Intelligent Portfolios δεν πληρώνετε συμβουλευτικές αμοιβές ή προμήθειες, αν και θα χρειαστείτε 5.000 δολάρια ή ευρώ για να ξεκινήσετε. Εν τω μεταξύ, η Betterment, ένας άλλος δημοφιλής σύμβουλος ρόμπο, δεν έχει ελάχιστη απέτηση λογαριασμού και χρεώνει ετήσια συμβουλευτική αμοιβή μόνο 0,25% για όλα τα υποδιαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Μόλις αποκτήσετε λοιπόν 100.000 δολάρια ευρώ, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες premium λειτουργίες με ετήσια χρέωση μόνο 0,4%. Ας τα βρούμε αυτά, παιδιά, και έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μηχανές αναζήτησης. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται σαν κάτι που δεν έχει μυαλό ή είναι χαζό, αλλά η δύναμη των μηχανών αναζήτησης δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι πιθανότητες είναι ότι μία μηχανή αναζήτησης θα σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Επομένως, εάν κανένα από τα παραπάνω δεν αποδειχθεί κάρπο φόρο, σκεφτείτε μια γρήγορη αναζήτηση στο Google για οικονομικός σύμβουλος αφού πληκτρολογήσετε κοντά μου ή οικονομικός σύμβουλος για τη μεσαία τάξη. Εάν γνωρίζετε ότι θέλετε κάποιος να βοηθήσει με τον οικονομικό προγραμματισμό σας σε αντίθεση με την απλή αγορά και πώληση, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε και τον όρο καταπιστευματοδόχος στους όρους αναζήτησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να εντοπίσετε συμβούλους μόνο με αμοιβή και όχι μεσίδες που βασίζονται σε προμήθειες. Όταν εξετάζετε τώρα το κόστος, να θυμάστε ότι η αποζημίωση ενός συμβούλου δεν αφορά απλώς τον τρόπο με τον οποίο χρεώνεστε. Ένας σύμβουλος μόνο με αμοιβή είναι ένας καταπιστευματοδόχος, ο οποίος δεν θα επηρεαστεί από συγκρούσεις συμφερόντων. Ενώ ένας σύμβουλος που κερδίζει προμήθειες μπορεί να παρακινηθεί να σας τοποθετήσει σε επενδύσεις που του αποφέρουν την υψηλότερη προμήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Οι καταπιστευματικοί οικονομικοί σύμβουλοι είναι νομικά υπεχρεωμένοι να βάζουν τις ανάγκες σας πάνω από τις δικές τους. Ένας επαγγελματίας χρηματοοικονομικός σύμβουλος που έχει μια απέτηση καταλληλότητας είναι νομικά υποχρεωμένος να παρέχει προϊόντα που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας, αλλά μπορεί να μην είναι τα καλύτερα για εσάς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποιος που υποστηρίζει το πρότυπο καταλληλότητας δεν πρόκειται να σας προσέξει, αλλά σημαίνει ότι οι κανόνες για αυτούς τους συμβούλους είναι λιγότερο αυστηροί. Οι εγγεγραμμένοι τώρα επενδυτικοί σύμβουλοι, οι εκπρόσωποι συμβούλων επενδύσεων και οι πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί σχεδιαστές διαφόρων προγραμμάτων φέρουν όλη ευθύνη σε επίπεδο καταπιστεύματος. Μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε αυτούς τους τίτλους σε επαγγελματικές κάρτες, ιστότοπους και υπογραφές email. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος προγραμματισμού συνταξιοδότησης και ο διαπιστευμένος επενδυτικός θεματοφύλακας είναι άλλοι χαρακτηρισμοί που υποδεικνύουν μια ευθύνη καταπιστεύματος. Όταν εσείς τώρα επιλέγετε έναν οικονομικό σύμβουλο, σκεφτείτε ποιες υπηρεσίες αναζητάτε. Αναζητάτε βοήθεια με τον οικονομικό προγραμματισμό και τον συνταξιοδοτικό προγραμματισμό, ή αναζητάτε κάποιον να σας βοηθήσει να αγοράσετε και να πουλήσετε επενδύσεις. Εάν είναι το πρώτο, πιθανότατα θα σας εξυπηρετούσε καλύτερα ένας σύμβουλος μόνο με αμοιβή. Με το τελευταίο, ένας σύμβουλος βάση προμήθειας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να μειώσετε το κόστος, μη χρεώνοντας για περιττές υπηρεσίες. Υπάρχουν μερικά πράγματα τώρα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν αναζητάτε έναν τοπικό οικονομικό σύμβουλο. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να διαχειρίζονται το δικό τους μικρό γραφείο ή να είναι μέρος μιας μεγαλύτερης εταιρείας. Κανένας τύπος δεν είναι απαραίτητα καλύτερος από τον άλλο, αλλά αξίζει να σκεφτείτε με ποιο στυλ μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν μερικές φορές να παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων και με χαμηλότερο κόστος, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να τονίσουν το στυλ της οικονομικής καθοδήγησής τους για να διαφοροποιηθούν. Ο καθένας μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του ως οικονομικό σύμβουλο. Ούτε εγώ είμαι, ούτε κανένας από αυτούς που βγαίνουν και λένε στα βιντεάκια «κάντε αυτό, κάντε το ένα, κάντε το άλλο». Επομένως, είναι σημαντικό να εξετάσετε τι ακολουθεί το όνομα του συμβούλου σας, τι διαπιστευτήρια ή πιστοποίησης έχει, τι εκπαίδευση είχε ο σύμβουλος, όπως είναι και στις τράπεζες. Σας συμβουλεύουν για το χρηματιστήριο, αλλά ούτε αυτοί που σας τα λένε δεν παίζουν και απλά έχουν περάσει κάποια μικρά σεμινάρια εξειδίκευση. Τα διαπιστευτήρια ενός συμβούλου μπορούν να σας δώσουν μία εικόνα για τους τομείς της εξειδίκευσής του. Για παράδειγμα, εάν ένας σύμβουλος είναι πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος συνταξιοδότησης, μπορείτε να σχηματίσετε την εικόνα ότι ειδικεύεται στον προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Τα εικονικά γραφεία τώρα οικονομικού σχεδιασμού έχουν γίνει πιο κοινά από την πανδημία του κορονοϊού.
έχει κάνει και κάποια καλά αυτό το πράγμα. Αλλά οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν διάφορους βαθμούς οικονομικού προγραμματισμού. Σκεφτείτε τώρα εσείς, εάν προτιμάτε να συναντηθείτε με τον σύμβουλό σας εικονικά ή αυτοπροσώπως πριν επιλέξετε έναν σύμβουλο. Ωραία, τον βρήκατε τον σύμβουλο. Ποιες ερωτήσεις τώρα πρέπει να του κάνετε? Αναζητάτε βοήθεια για επενδύσεις και προγραμματισμό συνταξιοδότησης ή για κάποιον να πάτε να πείτε όταν έχετε κάποιες απορίες να του κάνετε κάποιες ερωτήσεις? Το να γνωρίζετε τι ψάχνετε σε έναν οικονομικό σύμβουλο είναι το πρώτο βήμα για να βρείτε τον κατάλληλο σύμβουλο για εσάς. Το να γνωρίζετε πώς να ταιριάξετε έναν σύμβουλο στις ανάγκες σας είναι το δεύτερο βήμα. Κάντε λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις σε οποιονδήποτε πιθανό χρηματοοικονομικό σύμβουλο συναντήσετε. Τι υπηρεσίες παρέχετε, με ποιους τύπους πελατών εργάζεστε συνήθως, πώς θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, θα σας ακούω συχνά, θα έχω νέα σας συχνά, θα μιλάμε, θα επικοινωνούμε, είστε θεματοφύλακας, πώς αποζημιώνεστε και πόσο θα χρεωθώ για τις υπηρεσίες σας. Αυτές οι χρεώσεις, παιδιά, το πόσο θα χρεωθώ ειδικά για τις υπηρεσίες σας είναι σημαντικότατες. Γράφετε σε ένα χαρτάκι. Όταν πηγαίνετε, να τις έχετε, να τις βλέπετε, να ρωτάτε. Δεν είναι κακό. Όσο για το τι θα μπορούσε να συζητήσει τώρα κάποιος με έναν οικονομικό σύμβουλο, μπορεί να υπάρχει μια απίστευτα μεγάλη γκάμα. Να είναι φοιτητές, με νέους ενήλικες, με φοιτητικά δάνεια, να μπορούν να δημιουργήσουν ρεαλιστικά σχέδια αποπληρωμής χρέους, να θέλουν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, που χρειάζονται βοήθεια για να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν για να αποταμιεύσουν χρήματα για τη σύνταξή τους. Και μπορεί να είναι και νέες οικογένειες που έχουν περιορισμένους πόρους και θα ήθελαν να εξοικονομήσουν χρήματα για μια προκαταβολή σε ένα σπίτι και να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα αποταμίευσης κολεγίου για το παιδί τους ταυτόχρονα. Ειδικά αυτά είναι πιο συνηθισμένα στο εξωτερικό, στην Αμερική και στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα όχι τόσο φυσικά. Αλλά και πάλι υπάρχουν τα φροντιστήρια. Επισημαίνει επίσης ότι μπορεί να μην χρειαστεί πολλές ώρες στην αρχή να συναντηθείτε με έναν οικονομικό σύμβουλο. Εάν μόλις ξεκινάτε αυτό το ταξίδι, πιθανότατα έχετε λιγότερα περιουσιακά στοιχεία και χρειάζεται απλώς αυτή την αρχική καθοδήγηση. Μπορεί όμως να χρειαστείτε περισσότερη βοήθεια για να διαχειριστείτε τα περιουσιακά σας στοιχεία και πιθανότατα θα έχετε περισσότερα χρήματα και πληρωμή να κάνετε, δηλαδή να πληρώσετε για περισσότερες οικονομικές συμβουλές όταν θα είστε πιο ανεβασμένος οικονομικά. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει βέβαια να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν το λιγότερο 30 λεπτά από το χρόνο τους για να ακούσουν αυτά που θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε και να μοιραστούν και αυτά που ξέρουν αυτοί. Είναι μια αλληλοεπίδραση. Πρέπει να είναι πρόθυμος και να ενδιαφέρεται να προχωρήσει μαζί σας μεθοδικά. Επίσης, θα πρέπει να ρωτήσετε έναν σύμβουλο για το επαγγελματικό του, όπως είπαμε, ιστορικό και εμπειρία. Ζητήστε του να μοιραστεί μαζί σας τη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο που ακολουθεί όταν παρέχει καθοδήγηση ή συστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μην παίζετε με τα χρήματά σας. Το επίπεδο περιουσίας σας δεν πρέπει να αλλάξει το διαμέτρημα των υπηρεσιών που λαμβάνετε. Τα άτομα με χαμηλότερο πλούτο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προσδοκίες από έναν οικονομικό σύμβουλο με τα άτομα που έχουν πάρα πολύ πλούτο. Οι σύμβουλοι έχουν έναν κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν ανεξάρτητα από την αξία ή το μέγεθος του πλούτου κάποιου ανθρώπου. Και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του βίντεό μας. Πώς θα αποφύγετε να σας απατήσουν να πέστε σε απατεώνες. Για να αποφύγετε λοιπόν τώρα την απάτη, φροντίστε να λάβετε αναφορές και ελέγξτε πρώτα όλα όσα μπορείτε να βρείτε για τον οικονομικό αυτό σύμβουλο στο διαδίκτυο. Πρέπει να ελέγξετε τις άδειές του, τις εγγραφές που έχει κάνει. Πρέπει να υπάρχει μια βάση δεδομένων συμβούλων, ρυθμιστικής αρχής, χρηματοοικονομικών και θα πρέπει να τα ψάξετε όλα αυτά. Ρωτήστε αριστερά-δεξιά. Μην στηρίζεστε σε φίλους. Κάντε τη δικιά σας, όπως έχουμε ξαναπεί, έρευνα, τη δικιά σας μελέτη. Λάβετε υπόψη σας ότι σχεδόν όλοι πληρώνουν κάτι όταν προσλαμβάνουν ένα οικονομικό σύμβουλο. Και δεν είναι όλοι έξω εδώ πέρα για να σας πάρουν τα χρήματα μόνο μία φορά. Θέλουν να σας κάνουν πελάτες. Αλλά αφού τώρα βρείτε έναν οικονομικό σύμβουλο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε συγχρονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος. Θα θέλετε να καταλάβετε αν ο σύμβουλός σας έχει μια οικονομική φιλοσοφία που ευθυγραμμίζεται με τη δική σας. Όχι εγώ εδώ, εσύ εκεί και ο άλλος από εκεί, δεν κάνουμε πράγμα, ούτε δουλειά. Ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι στη βιομηχανία αρέσει να χρησιμοποιεί πελάτες χαμηλότερης περιουσίας για να πιλοτάρει τα νέα τους προγράμματα, κάτι που δεν είναι ιδανικό. Και επίσης να προσπαθεί να πουλήσει κάτι που τους δίνει μια εφάπαξ προμήθεια ως ετήσια έσοδα, που δεν πληρούν τα ελάχιστα όρια του συμβούλου. Έτσι, είναι σημαντικό να θέσετε προσδοκίες με τον σύμβουλό σας πριν ξεκινήσετε αυτή τη σχέση και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ότι ένας πελάτης με 250.000 δολάρια ή ευρώ δεν μπορεί να περιμένει το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας από έναν πελάτη που έχει 2 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ να επενδύσει. Λογικό και αναμενόμενο. Άλλο είναι να πάω εγώ με ένα χιλιάρικο και άλλο να πάει ο άλλος με 10 εκατομμύρια. Θα τον κοιτάξουν πολύ πολύ καλύτερα. Και το πιο σημαντικό ερώτημα απ' όλα, ρωτήστε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Πρέπει να ρωτήσετε τον σύμβουλο. Με βάση την προσωπική μου κατάσταση, θα ήμουν ένας καλός πελάτης,
κατάλληλος για την εταιρεία σας. Εάν η απάντηση που θα λάβετε είναι όχι, δεν πειράζει καθόλου. Απλώς συνεχίστε να ψάχνετε μέχρι να βρείτε την σωστή απάντηση. Και αν ανησυχείτε ότι δεν βγάζετε αρκετά χρήματα για να συνεργαστεί μαζί σας ένας οικονομικός σύμβουλος, απλώς πείτε στο σύμβουλο εκ των προτέρων τι κερδίζετε και για την συνολική οικονομική σας υγεία. Οι σύμβουλοι μπορεί να θέλουν να κάνουν διάλογο ακόμα και πριν προγραμματίσουν μια πρώτη συνάντηση μαζί σας. Να είστε ειλικρινείς όμως, έτσι. Απλώς βγάλτε τα και βάλτε τα όλα πάνω στο τραπέζι. Θα εξοικονομήσετε χρόνο σε όλους. Και το πιο σημαντικό, θα βρείτε και τον κατάλληλο σύμβουλο για εσάς. Και όσο τώρα περισσότερο χρόνο εξοικονομείτε αναζητώντας έναν οικονομικό σύμβουλο, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε τα χρήματά σας να λειτουργούν για εσάς. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό και αυτό που όλοι ψάχνουμε να βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα.